Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο. Με pre-game σχόλια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και άλλα νέα. Αν και εφόσον σας άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι. Είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται. Άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και σένα. Είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον. Τις αφηγούμε Είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε, προσοχή όμω διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ως επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά πολύ. Άρα μπορείτε και εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνω στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ, όπω φυσικά και εκτιμώ το γεγονό ότι στηρίζεται το νέο μου κανάλι, το νέο μου εγχείρημα. Το βλέπετε ακριβώ από κάτω στην περιγραφή. Έχει και μάλιστα γενέθλια 10 Μαρτίου, όπω ακριβώ και ο Ολυμπιακό μα. Επίτηδε. Άσε που και εκεί το περιεχόμενο έχει πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Έχει ποικιλία. Όμως να καλωσορίσω και όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Εδώ είμαστε απλοί φίλαθλοι, ολυμπιακός προσωπικά. Λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αλήθειες, πάντα από τη δική μας οπτική γωνία και με γνώμονα το καλό της ομάδας μας. Χωρίς ύβρις, χωρίς να προκαλούμε, χωρίς να χαρακτηρίζουμε. Και γενικά χωρίς τοξικότητες. Τα χαιρετίσματά μου φυσικά σε όσε και όσου είστε θαμόνες πλέον της εκπομπή, είτε σχολιάζετε είτε όχι, είτε βρίσκεστε εντό είτε εκτό Ελλάδο, Ελληνίδε, Έλληνες και εμείς. Η μοναδική, θα έλεγα, διάκριση που κάνω εγώ προσωπικά είναι ανάμεσα στο καλό και το κακό. Τίποτα άλλο. Τώρα πάμε στα ζουμερά, τα θέματά μα όσον αφορά τον αγώνα που έρχεται τώρα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακό, οι δύο ομάδε συναντιόνται για έκτη και τελευταία φορά για φέτο. Θα μπορούσε αυτό να ήταν παιχνίδι για τον Ολυμπιακό όπου και θα κυνηγούσε την πρώτη θέση ή θα την είχε ήδη εξασφαλίσει όπω έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Έλα όμω που φέτο τα πράγματα άλλαξαν άρδιν, δυστυχώ, λόγω των λαθών τη διοίκηση του Ολυμπιακού κυρίω. Ξεκάθαρα πράγματα. Ποτέ δεν μου αρέσει να εστιάζω στη διαιτησία. Διότι έτσι δύσκολα μετά ανακάμπτει. Δύσκολα βελτιώνεσαι, δύσκολα εστιάζει στα δικά σου τα λάθη, ώστε να τα βελτιώσει και να γίνει ξανά ολυμπιακός που πρέπει, άμεσα, γρήγορα, από του χρόνου κιόλα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν πολλέ κινήσει, μα πάρα πολλέ, τώρα, σε λίγε μέρε κιόλα. Βασικά θα πρέπει ήδη να είχαν δρομολογηθεί εξελίξει, αλλά εντάξει, αναμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, σε πέντε λοιπόν αγώνε, οι δύο ομάδε, ω γνωστόν, έχουν από δύο νίκε και τη μία σιωπαλία στο Καραϊσκάκι, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο, στη Super League 1, εκείνα τα κουλουράκια. Πλάθο με τα δύο με τα χεράκια. 0-0, με την ΑΕΚ οπωσδήποτε να κάνει καλύτερο παιχνίδι, να είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Άσε που και οι δύο νίκε του Ολυμπιακού, η μία εξ αυτών οπωσδήποτε και ήταν σημαντική, ιστορική, ήταν η πρώτη ήττα και η μοναδική φέτο τη ΑΕΚ στο γήπεδό της. Έγραψε δηλαδή ιστορία ο Ολυμπιακό. Όπω και παλιά η Newcastle United, η αγγλική ομάδα, είχε νικήσει πρώτη στο Καραϊσκάκη σε εμά, όταν δεν ήταν τότε νεότευκτο. Θυμόμαστε. Αλλά η άλλη νίκη ήταν χωρί σημασία, χωρί ουσία, με μια ΑΕΚ η οποία κατέβηκε ρελαντή στο χαλαρό. Εκείνο το 2-1, έκανε τον γκολ και μετά χαλάρωσε. Εντάξει, σου λέει, περάσαμε με το 3-0 που είχαν από τον πρώτο αγώνα, όπου και εκεί ο Ολυμπιακό ήταν για άλλη μια φορά φέτο αυτοκτονικό, είχε δηλαδή αυτοκτονικέ τάσει, με αυτογκολ, με γκάφε στην άμυνα, αλλά και φυσικά με έλλειψη από πλευρά δυνάμεων, φυσική κατάσταση. Και έτσι φυσικά η τεχνική κατάρτιση που φυσικά έχει η ομάδα του Ολυμπιακού θεωρώ κορυφαία. Ε, ναι τώρα. Χαμένη, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Δεν είναι πω παλιά τα πράγματα με τα δεκάρια και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά πολλάκι. Να ευχηθώ και περαστικά στον ποδοσφαιριστή τη ΣΑΕΚ, το Ρότα, ο οποίο ήταν το παιδί στο νοσοκομείο, εντάξει. Σιδερένιο εννοείται. Πάνω απ' όλα η ανθρωπιά. Να πω και ότι εκ θαύματος, τώρα που λέει η ανθρωπιά διεξάγεται εκπομπή σήμερα. Διότι έγινε δυστυχώ για μένα διάρρηξη στο σπίτι μου. Θα μου πει τώρα, εμένα βρήκανε, κι όμω. Ευτυχώ που δεν του έκανε το μικρόφωνο και μπορώ και ηχογραφώ ακόμη. Και θα είμαι εδώ. Και φυσικά, μετά τον αγώνα εννοείται 11 η ώρα πάνω κάτω. Φαντάζομαι. Θα ανέβει εκπομπή ειδική αφιερωμένη στον αγώνα με post-game σχόλια. Για να σταθούμε όμως στο αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα αυτού. Όπου εκεί ο ανοιγό σκέφτεται να κατεβάσει είτε έναν είτε και δύο εξτρεμ. Εγώ θα προτιμούσα δύο σε γενικέ γραμμέ. έτσι παίζουν όλε οι ομάδε, οι ορθολογικέ, οι καονικέ παγκοσμίω. Οι σοβαρέ τώρα έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μικρέ κατηγορίε κτλ. Όπου εκεί μπορεί να δει τα πάντα. Και τρία δεκάρια και τέσσερα, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε, έχει εκτεθεί τόσο καιρό με αυτά που βλέπουμε. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι θα δούμε είτε Μασούρα οπωσδήποτε είτε Βρουσάη στο σχήμα το βασικό. Που ο Μασούρα να πω δεν είναι καθαρό έμο εξτρέμ, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Είναι κρυφό κυνηγό, ξεκάθαρα. Πάντω απέναντι σε ομάδα αθλητικοί, καλογυμνασμένοι που είδε ακόμη και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, τον έφαγε λάχανο και α μην κέρδισε. Κουλουράκια, εντάξει, πλάθο με τα δύο με τα χεράκια. Βολεύτηκε εκεί ο Σέρβο ο προπονητή, εκείνο ο Γιωβάνοβιτ. Αυτό ήθελε εξάλλου, σου λέει μη χάσω, αφού έχω το πλεονέκτημα τη ισοπαλία. Και εσύ τώρα που λε πρέπει να κατεβάσει ό,τι καλύτερο έχει. Και ο Μασούρα και ο Βρουσά, για παράδειγμα, από πλευρά τρεξιμάτων είναι δεκαόνε μπροστά σε σύγκριση με Πε Μπιέλ, Κώστα Φορτούνη και Ματιέ Βαλμπουενά. Ξεκάθαρα. Πρόσεξε, δεν μιλάω για μπάλα τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, εκεί ισχύει το αντίθετο. Προφανώ και οι τρει που ανέφερα, που είναι δεκάρια και οι τρει, έχουν άλλη επαφή με την μπάλα. Τη χαϊδεύουν και οι τρει. Δεν μου λέει κάτι. Ειδικά Βαλμπουενά και Φορτούνη, έτσι. Ο Μπιέλ, ειδικά τώρα τελευταία, με έχει στεναχωρέσει. Και θα πρέπει λογικά να στεναχωρεί και του ηθήνοντε εκεί τη ομάδα του Ολυμπιακού, διότι προφανώ σου λέει. 6 εκατομμύρια ξοδέψαμε. Τι θα γίνει. Άντε τώρα να τον κρατήσουμε, λέει, να τον ευδεί ο καινούριο ο προπονητή, και αν εγκρίνει για να μείνει, καλό. Αλλιώ να βρεθεί αγοραστή. Τι να πω πραγματικά. Εγώ στη θέση του θα έψαχνα από τώρα αγοραστή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένα το βλέπει αλλιώ. Άλλο θα πει Αγαπάω το Μπιέλ, μου αρέσει ο τρόπο που παίζει. Τι να πω, μα προσέφερε. Γενικά, από τη στιγμή που δεν βγήκε πρώτο, σου φταίνε όλοι. Εμένα προσωπικά μου φταίνε όλοι. Ακόμη και ο Μπακαμπού με τα 18 του γκολ μου φταίει. Και από την άλλη θα πει τώρα για τον Μπακαμπού, εντάξει, αυτό, λόγω των αριθμών αυτών, είναι και λογικό να έχει πέραση στο εξωτερικό. Και ω ελεύθερο, τίποτα, εύκολα. Μπορούν φυσικά να τον δελεάσουν με ένα συμβόλαιο πιο δυνατό από ό,τι του προσφέρει ο Ολυμπιακό και φυσικά ένα πρωτάθλημα σοβαρό, γιατί αυτό εδώ δεν είναι σοβαρό μεταξύ μα. Θα μου πει τώρα, οι δυο μα μιλάμε. Κι όμω, εγώ έτσι πάντα μιλάω εδώ πέρα, αφόρμητα. Σαν να μιλάω σε φίλο, αλλά χωρί να βρίζω. Λοιπόν, εδώ μέχρι ρετάλια έχω πει όσον αφορά του παίχτε του Ολυμπιακού. Παραπάνω δεν λέω, εντάξει, άλλη μόνο. Γιατί εντάξει, όλε και όλοι έχουμε αγανακτήσει φέτο. Επανέρχομαι στο μπακαμπού, τον κοιτάνε από Γερμανία, έχει σιρήνε λέει, που ηχούν στα αυτιά του. Κοίτα να δει. Κι έτσι λοιπόν, μάνι μάνι μπορεί να χρειαστεί να κάνει νέα αρχή εκεί πέρα. Έστω, εμένα δεν με χαλάει. Α βρούμε ένα νέο ελαραμπί, ξέρω εγώ. Καλά, θα μου πει τώρα αυτό Κορυφαίο ξένο επιθετικό στην ιστορία του Ολυμπιακού για μένα, τουλάχιστον όσο βλέπω εγώ, και μιλάνε και τα νούμερα, έτσι. Οι αριθμοί, αλλά έστω κάτι καλό, κάτι δυνατό για να σε βοηθήσει. Όχι τώρα τύπου, ξέρω εγώ, τι τικίνιο και τέτοια πράγματα τώρα ημίμετρα, εντάξει. Αλλά αυτά έχουμε καιρό, έχουμε χρόνο να τα πούμε, να τα λέμε. Έτσι που λε, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακό είναι αρκετά φρέσκο, ειδικά λόγω τη παρουσία του Ενμπαμχουάν στη βασική εντεκάδα, εννοείται. Γι' αυτό και δεν έπαιξε καθόλου ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στο βόλο. Είναι το μηχανάκι σου, ο υπολογιστή σου εκεί στο κέντρο. Τον θαυμάζει και ο έχει πει τα καλύτερα και βλέπει τι χαρακτήρα έχει το παιδί. Ο καλύτερο σου παίχτη εντό αγωνιστικού χώρου, ξέχωρα από τον Πασχαλάκη που και αυτό μαζί του του βάζω έτσι μαζί κορυφή, εντάξει. Τι σουπε, σουπε ότι ξέρω ότι σα απογοήτευσα φέτο προφανώ εννοεί τον εαυτό του, αλλά και όλου μαζί. Δεν έχει σημασία τι εννοεί. Ζήτησε συγγνώμη. Εγώ λοιπόν προσωπικά, σαν Άρη, αυτή τη συγγνώμη τη δέχομαι. Που σπάνια το κάνω, διότι πολλέ φορέ στη ζωή ξέρει τι γίνεται. Όταν βγήκε η συγγνώμη, δεν λέμε ότι απαυτώθηκε το φιλότιμο. Α, μπράβο. Αυτό εδώ όμω μιλάμε αντρίκια πράγματα. Ποτέ δεν θα με ακούσει να κράξω τον Ενμπαμ Χουάν. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, έχω πει ότι είναι soft αυτά. Εντάξει, είναι αλήθεια. Χτυπάει, εύκολα πονάει, είναι εύθραυστο δεν έχει σημασία. Τόσα καλά έχει, για κάτσε. Άρα, εσύ τώρα, εκεί η διοίκηση, ο Μαρινάκη και αυτή, πλαισιώστε τον με κάποιον σοβαρό. Θα μου πει τώρα, εσείς θα τον διαλέξετε. Όχι, βέβαια, ο προπονητή ή ο τεχνικό διευθυντή όπω κάνουν οι σοβαρέ ομάδε. Θα βρείτε εκεί τη χαφάρα, τη μεγάλη να τον πλαισιώνει. Ξαναλέω και ένα μεγάλο μπράβο για άλλη μια φορά στον Ένιμπαμ Χουάν. Είναι εξαιρετικό παιδί και επαγγελματία. Και μακάρι πραγματικά να μείνει για χρόνια στον Ολυμπιακό μα. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα, η λογική λέει ότι θα επαναφέρει του Σενεγαλέζου. Τι να πω, πραγματικά. Κανεί την άμυνα δεν σου είναι σίγουρο, καλό, θετικό, να πει ότι εντάξει, εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αντιθέτω, τρέμει το φιλοκάρδι σου για όλου του. Ακόμη και ο Ντόι έχει κάνει λάθη. Που τώρα ο Ντόι έπαιξε με το βόλο καλά και κάνει γκολ. Δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Πώ το λένε. Θέλει ακόμη δουλειά που όντω δουλεύει. Δεν είναι κανένα ε, ό,τι να είναι. Χαλαρό. Μια χαρά. Και θα φτάσει ψηλά. Αλλά πρέπει να προσέξει και εκείνο. Και είναι ο μόνο που μπορεί να μείνει από όσο έχουμε στην ομάδα τώρα, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι υπόλοιποι. Πάρ τους και στείλ του. Δεν ξέρω. Με καράβι, με αεροπλάνο, όπω γουστάρουν. Έξω. Αλλά ξαναλέω αυτά. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Το ποιοι πρέπει να φύγουν. Εντάξει, κάπου θα συμφωνήσουμε, κάπου θα διαφωνήσουμε. Ο καθένα έχει και τα γούστα του. Όσον αφορά ποδοσφαιριστέ. Αλλά τώρα που λε σε γενικέ γραμμέ ο Ολυμπιακό δεν νομίζω να αλλάξει και κάτι παραπάνω. Οι ίδιοι οι θα είναι οι υπόλοιποι στην Εντεκάδα, φαντάζομαι. Δεν θέλω και εγώ τώρα να το παίξω μάντη όπω οι δημοσιογράφοι που το κάνουν αυτό. Ποιου θα κατεβάσει ακριβώ. Να είχαμε να λέγαμε, τρίχε, λοιπόν. Από την άλλη, στην αντίπέρα όχθη η ομάδα τη ΑΕΚ έχει όπω είπα και στην αρχή την απουσία του Ρότα και πάλι να ευχηθώ στο παιδί αυτό περαστικά. Θα παίξω συντιμπέ όμω, ο οποίο συντιμπε είναι παγκοσμίου κλάσεως, γνωστός, εθνική Γαλλία, μονακό, αυτά. Μ' αρέσει γενικά. Βέβαια είναι πεσμένο και γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Αλλά χίλιε φορέ καλύτερο από την επιλογή που έκανε εσύ με το Βρυσάλικο, έτσι. Ξεκάθαρα. Και α είναι μεγαλύτερο όνομα ο Βρυσάλικο. Δεν μου λέει τίποτα. Βλέπει. Τα αποτελέσματα μιλάνε. Άρα η λογική λέει ότι θα παίξει αυτό βασικό. Που εκεί γενικά η ΑΕΚ πονάει στα φτερά τη πίσω. Δεν είναι και στα καλά τη. Ούτε άλλο μου γεμίζει το μάτι εμένα ο Χατζησαφή και ο Μοχαμαντή Εντάξει, γρήγορο, αλλά αυτή η Ιρανή τώρα δεν είναι για μένα τίποτα φόβητρα. Έτσι και ο Ολυμπιακό είχε τα καλά τα εξτρέμ του, τα κλασικά όπω είχε παλιά, θα είχε κάνει ζημιέ πολλέ στην Εινάεκ Και έτσι τώρα που είναι βελτιωμένη, λόγω τη παρουσία του Αλμέιδα, που είχε ανεβάσει και παίχτε που δεν παίζανε και καλά παλιότερα. Όπω ο Τζαβέλα, που θα μου πει τώρα παίζει καλά, λογικά θα φύγει κιόλα. Και πάλι όμω τον έχει σουλουπώσει κάπω, αν και είναι απρόσεκτο γενικά στην άμυνα, τα έχουμε πει αυτά. Είναι επιρρεπή στο λάθο γενικά στο να ανεβάσει την ομάδα του ψηλά. Την άμυνά τη, πώ το λένε. Ε, αυτά θα εκμεταλλευτεί. Η ΑΕΚ καίγεται για την νίκη. Εσύ θα χτυπήσει την κόντρα. Με τι, με μασούρα, με μπακαμπού, τέτοια πράγματα. Με ωραίε μπαλιέ, κάθετε, σαραντάρε, να γουστάρει ο κόσμο. Όπω ακριβώ έκανε σε εκείνο το 1-3 τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξαναλέω, η πρώτη ήττα και μοναδική για φέτο τη ΑΕΚ σε αυτό το καινούριο γήπεδο. Σε γενικέ γραμμέ όμω έχει καλύτερη παρουσία από ένα Ιάεκ. Και μιλάνε όχι μόνο οι βαθμοί, αλλά και η παρουσία τη στου αγώνε. Πρεσάρει ψηλά, πρεσάρει ωραία, σε πνίγει γενικά, παίζει σύγχρονα. Γι' αυτό και εσύ τώρα, μάλλον θέλει να συνεργαστεί από ό,τι φαίνεται, με τον Ερνάν Κρέσπο, ο οποίο είναι προπονητή 47 ετών, γνωστό, επιθετικό, παλέμαχο και γνωστό φιλαράκι του Αλμέιδα, εντάξει. Αλλά αυτό έχει κάνει αραβίε και τέτοια. Τι να πω, δεν ξέρω αν θα βγει εδώ πέρα ή όχι. Πάντω την Defensa Justitia την είχε ανεβάσει εκεί στην Αργεντινή. Είχε κατακτήσει και το κόπα Σουνταμερικάνα. Άσε που με τη São Πάολο εκεί στη Βραζιλία σήκωσε πρωτάθλημα. Παουλίστα πρωτάθλημα το 21. Αλλά και στο Κατάρ, έτσι, με την Αλντουχαήλ. Έχει πάρει δύο τίτλου, έτσι. Το Qatar Stars Cup αλλά και το Qatar Cup, δηλαδή κύπελο, εντάξει. Όχι πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έχει κάνει και αυτό, αλλά από την άλλη αποτελεί ερωτηματικό. Άσε που παρακαλάει να γυρίσει η Ευρώπη. Τέλο πάντων, είναι και ένα Πορτογάλο. Συνομίλη κόσμου, πρόσεξε, ο Σέζαρο Πεϊσότο, ανερχόμενο εκεί προπονητή τη χώρα του, τη Πορτογαλία, και είναι τώρα στη Μπάσο Φερέιρα. είναι προπονή. Αλλά εδώ τι γίνεται. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 24. Υπάρχει buyout, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να το σπάσει αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει κτλ. Σίγουρα όμω ο Ολυμπιακό έχει κινηθεί πολλέ φορέ σε Πορτογαλία και Ισπανία αντίστοιχα, τα ξέρουμε αυτά. Μια εδώ, μια εκεί, η Βυρική Χερσόνησο. Θα δούμε τώρα. Αυτό που προσωπικά σαν Άρη θέλω από την ομάδα είναι να τα δώσει όλα σε αυτού του αγώνε, να κατέβει με την ίδια θέληση, το ίδιο πάθο, τον ίδιο ζήλο για την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και στου άλλου δύο. Χωρί καν να με ενδιαφέρει ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα και ξέρω εγώ τι. Αυτό πάρει όποιο θέλει από τη στιγμή που δεν το παίρνω εγώ. Δεν με αφορά. Πώ το λένε. Πραγματικά δεν έχω προτίμηση. Και αυτό γιατί δεν έχω αντιπάθεια προ κανέναν. Έχω μόνο αγάπη για τον Ολυμπιακό. Και απλά θέλω να κερδίζω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Και να μην χαρίζω ποτέ πρωτά ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Τίποτα. Άμα γινότανε θα το ήθελα. Μέχρι εκεί. Χωρί όμω ε, μίσο, χωρί ε, μένο, χωρί τίποτα από όλα αυτά. Απλά κοιτάζω τα του οίκου μου. Α, σε ιστορία τώρα που λέω λόγω τη διάρρηξη. Εντάξει, όμω η ζωή συνεχίζεται, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά πολλέ φορέ, κακοτυχίε. Τι να κάνουμε, εξάλλου δεν λένε όπου φτώχο και η μοίρα του. Άντεντε. Και πριν πάω τώρα που λε, τα δικά σα σχόλια, να αναφέρω κάτι που δήλωσε ένα. Όσον αφορά εκείνο το ντου που είχε κάνει ο Σαμπίντι Γκνατίεβιτ εκεί στην τούμπα κάποτε, θυμάσαι έτσι, ακόμα να γίνει εκδίκαση εννοείται αυτό, δήλωσε ότι ο Σαμπίντι Γνατίεβιτ δεν είχε να κάνει κάτι κακό, δεν ήθελε, δεν είχε σκοπού κακού. Γιατί όταν ο άλλο μπαίνει μέσα με το κουμπούρι, δεν έχει κακό σκοπό. Τι σκοπό έχει δηλαδή. Και να αθωώνεται τώρα από τον Ισαγγελέα για την εισβολή αυτή με όπλο. Τι πράγματα να αυτά, είναι ντροπή πράγματα. Όχι ότι περίμενα κάτι άλλο να γίνει. Αλλά αυτά πρέπει να υποθούν. Τέλο πάντων, εγώ τώρα δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό για να μην πέσει και το επίπεδο τη εκπομπή. Πραγματικά το λέω, μπέσα. Διότι με βγάζει εκτό εαυτού η όλη φάση εδώ με το σύστημα αυτό στην Ελλάδα. Αλλά για πάμε τώρα στα δικά σα σχόλια, έτσι να ξεχαστούμε κιόλα και να πούμε και τίποτα επικοδομητικό να ανταλλάξουμε απόψει. Ξεκινάω από το Θεόδωρο τον Κωνσταντόπουλο, το ένα εκ των τριών μελών του καναλιού. Συμφωνεί απόλυτα, λέει, είμαι εύστοχο με όσα λέω. Εύχεται να είμαι καλά, εύχομαι και εγώ το ίδιο σε σένα. Είναι λέει κρυωμένο, λέει χάλια. Περαστικά σου ευχήθηκα και γραπτό. Στο εύχομαι και εδώ πέρα. Μετά ο Δημήτρη, ο δουλεία, Το δεύτερο μέλο, εκ των τριών. Το τρίτο, εντάξει, δεν πειράζει, θα τα πει άλλη φορά. Του άρεσε η δήλωση του Ιν Μπαμχουάν, εννοείται αυτό και εμένα. Και α μην ευθύνεται ο ίδιο, βέβαια, αυτό είναι. Κι όμω το ανέλαβε σαν ευθύνη. Μεγάλο μάγκα. Ο Ολυμπιακό είναι αυτό που φταίει, η διοίκησή του δηλαδή αλλά και φυσικά το τεχνικό επιτελείο που δεν τον πλαισιώσανε με δύο εργατικού εκεί, αθλητικού μέσου. Ε, βέβαια, και εσύ γουστάει το ποδόσφαιρο, και εγώ. Δεν θέλω εγώ τέτοια τώρα με αργοκαρούτε και τεχνηταράδε και τίποτα άλλο. Κατάλαβε. Τέλο πάντων, το βλέπουμε έτσι εμεί. Και μετά συνεχίζει με μια σκέψη διδήμου εκεί, Ντόι και Παπασταθόπουλου. Βάλε και κασάμι με φορτούνη και λούζεται από κρύο υδρότα. Ε, βέβαια. Ο εφιάλτη στο δρόμο με τι λεύκε ήταν αυτό. Δεν θα τσουλάει με τίποτα το πράγμα Και άντε, λέει να δούμε σε τι στήλ θα είναι ο προπονητή που θα έρθει. Πάντω, όποιο και να έρθει, οπωσδήποτε θα έχει πρόβλημα με το ατομιστικό ποδόσφαιρο και το άναρχο ποδόσφαιρο που παίζει ο Ροντινέη. Τα έχω πει και εγώ, συμφωνούμε απόλυτα. Είμαι ο πρώτο που το έχω πει. Οι δημοσιογράφοι τον εξυμνούσαν μόνο το Ροντινέη. Έλεγα, το παιδί αυτό από τακτική είναι μυρωδιά. Πώ το λένε. Ξέρει μπάλα, τρομερή να βγαίνει μπροστά, καλύτερα να τον εβάζει έξω-δεξιά. Παρά να παίζει εκεί πίσω, στην άμυνα θα εκτεθεί, θα πάθεις πλάκες. Και όντως έχεις πάθει πλάκε. Και όντω έχει πάθει, τα δύσκολα είδε. Έφαγε γκολ και από την πλευρά του, και με τον Άρη και αυτά, άστα τώρα. Απλά όταν τα λέμε είμαστε κακοί εμεί. Οι άλλοι είναι οι καλοί, κατάλαβε, που δεν βλέπουνε. Όλα ρόδινα, όλα τέλεια. Λοιπόν, GG Βαλέτη, έρχεται καλό μήνα και σε σένα, άσο μήνα με διάρρυξη μπήκε άσχημα για μένα στο σπίτι. Προχωράμε όμω. Κουτσά στραβά. Έστω λοιπόν, ο προπονητή που θα έρθει να είναι σοβαρό με όρεξη για δουλειά και από εκεί και πέρα να του φέρουν και τα εργαλεία τα κατάλληλα που θα ζητήσει. Άντε, ντε. Και όχι να κάνει κουμάντο στα μεταγραφικά διοικούντε και ατζέντιδε. Άντε, Μετά ο Γεώργιο. Λέει πω όποιο και να έρθει ο προπονητή, το θέμα είναι τι παίχτε θα έρθουν. Να είναι οι παίχτε, λέει, από το πάνω ράφη. Αλλά και να έχει ένα τεχνικό team εκεί δυνατό, τύπου μοντέστο και τέτοια. Εννοεί γύρω-γύρω, μπράβο, ναι, να κόβει το μάτι του. Μετά ο Κωνσταντίνο, ο Ελευθερίου, φαντάζεται αν ο Ματιέ ο Βαλμπουενά ήταν 30 ετών και να παραδειγματιστούν τα αστέρια εντό αγωγικών που έχουμε στην ομάδα, τα υπόλοιπα, τα οποία μάλιστα είναι και μόσχο πληρωμένα από ό,τι λέει χαρακτηριστικά, και που όμω όταν αγωνίζονται περπατάνε. Και α είναι και 10 χρόνια μικρότεροι, άντεντε. Μετά ο Μιχαήλο Κάπα, και εκείνο έρχεται καλό μήνα με υγεία επίση. Και ελπίζει σε ριζικέ αλλαγέ στα πάντα γενικά, ναι. Άμα είναι ριζικέ εννοείται. Όπω το έχω πει και εγώ, βεβαίω. Δυστυχώ και τα απόμολα εκεί στο Ρέντι. Μετά ο Μάνο ο Πετράκη, όσον αφορά μια τρομακτική ιστορία εκεί με ένα στοιχειωμένο κάστρο στην Κρήτη λέει έχει πάει. Ενέ, το επώνυμο στο λέει νομίζω, Πετράκη. Εγώ δεν έχω πάει. Ναι, δεν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κατέβει εκεί ακόμη κάτω στην Κρήτη. Έχω πάει όμω σε άλλα όμορφα νησιά. Τότε, παλιά, όταν ήμασταν καλά. Μετά ο Άγγελο, ο Ντάου, καινούριο ακροατή, και εντάξει, χωρί καν μια καλησπέρα για πρώτη φορά κτλ., έρχεται και ρωτάει αν εγώ πιστεύω, αν παίζει ρόλο ξέρω εγώ, σε ποια διοργάνωση θα παίξει ο Ολυμπιακό, για να έρθουν παίχτε και προπονητέ και τέτοια. Φυσικά και δεν παίζουν, εγώ δεν είμαι τη δικαιολογία. Αν άκουγε περισσότερο και πιο προσεκτικά, θα το έχει καταλάβει. Και δεν θα με ρωτούσε αυτή την πατάτα. Αλλά εντάξει, είδε υπομονητικός και εγώ όσο μπορώ, σου απάντησα. Και ω εκεί, μετά ο Χάρη, ο Τσιμπουκίδη, λέει: Παίζει να με πετυχαίνει, λέει στο γήπεδο, στο καραϊσκάκι, δεν ήμουν εγώ. Με βλέπει, λέει με παρέα. Όχι, σου λέω δεν ήρθα, δεν ήμουν εγώ. Εδώ με το βόλο λίγοι πήγανε γενικά. Θα ήμουν εγώ, όχι, όχι, ούτε καν. Μετά ο Γεώργιο, ο Κρίτσιο, όσον αφορά τη μουσική, εντάξει, αυτά είναι για να περάσει η ώρα έτσι για την πλάκα και τα είχα φτιάξει να φανταστεί όταν ήταν ακόμη lockdowns και αυτά με κορονοϊούς και ιστορίες. Προχειροδουλειές, καμία σχέση. Και τελευταίο σχόλιο εδώ βλέπω Ιωάννης Κουφόπουλος, από τα κλασικά τα σχόλια, έτσι. Μετά έχουμε και live chat. Καλησπερίζει που λες, ο Γιάννης ο Κουφόπουλος, Ιωάννης βασικά, να το πούμε όπως το έχει γράψει. Και μου λέει ότι τα λέω σωστά όπως πάντα, να συνεχίσω έτσι. Να είσαι σίγουρος, μην είναι ήσυχος. Δεν αλλάζω. Μετά στο live chat, λέει ότι προβλέπει πως ο Ρασβάν, ο Λουτσέσκου θα είναι ο νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ναι, στον Πάου θα τον τελειώσουν. Ο Μπότο, εντάξει, αυτό έχει ω στόχο. Εννοείται. Αφού του έφερε και νέου που αυτό δεν γουστάει να δουλεύει με νέου. Δεν ταιριάζει τα χνότα του. Άρα αυτό λέει η λογική. Θα φύγει. Τώρα αν θα έρθει ο Ολυμπιακό, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Μετά ξανά Κωνσταντίνο Ελευθερίου. Θα γούστερε ρεμπρόφ, λέει. Αλλά ω παίχτη, έτσι, όχι ω προπονητή. Ω προπονητή, λέει, δεν έχει έργο δείξει τίποτα. Προτιμά τον Μπαχάρ για προπονητή, ο οποίος μάλιστα έχει χτίσει και ομάδες. Μετά ο Mr. Quantum λέει ότι ο Μαρτίνες ο Αργεντίνος δεν του κάνει. Έχει λέει τραγικά στατιστικά, εντάξει. Είναι απλά ένα από τα πολλά ονόματα που ακούγονται, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μετά ο Θανάσης ο Δασκαλάκης, φίλος της ΑΕΚ, θα ήθελε λέει να είχαν στην ΑΕΚ ένα φίλο, λέει σαν και εμένα που να αγαπάει την ομάδα και να λέει την αλήθεια. Σε ευχαριστώ, με τιμά αυτό που λε. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει, αλλή μόνο, σιγά. Εξάλλου το λέω ότι είμαι, πώ το λένε, εισάξιο με όλου και όλου. Πώ το λένε, ένα απλό φιλάθλο. Και απλά λέω την άποψή μου. Και μιλάω. Ρέει το πράγμα αυτό. Πριν κλείσω όμω την εκπομπή, να δώσω συγχαρητήρια στον Σωτήρη το Σιλαϊδόπουλο, τον προπονητή του Ολυμπιακού μα στου κάτω των 19, που σήκωσε πρωτάθλημα. Είναι ο μόνο που κάνει έργο στο Ρέντι. Και τι γίνεται, αυτό από τον Παναναϊκό ήρθε, ήταν βοηθό. Είχε κάνει μάλιστα και πρώτο υπηρεσιακό για ένα χρονικό διάστημα, έτσι. Στον Παναναϊκό. Γενικά αυτοί είχαν καλέ ακαδημίε και παλιά. Και ο Οικονομόπουλο μ' άρεσε, θερματοφύλακε, φτιάξε ο Νικόπολίδη, τι λε τώρα. Που και αυτό ο Οικονομόπουλο έτσι ω θερματοφύλακα ήταν καλό του Παναναϊκού. Παλιά. Να τα λέμε χήμα. Όπω και στην ΑΕΚ παίχτη ο Νεστορίδη, Παπαϊωάνου, τι λε τώρα. Και ο Λιμπάκο είχε πολλού. Ακουστά, βέβαια, τι έχω δει, δεν του έχω ζήσει, είναι πιο παλιά από μένα. Εγώ ποτέ 80 και μετά θυμάμαι και παρακολουθώ. Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα φυσικά όπως είπαμε με post game σχόλια μετά τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός υπολόγισε πάνω κάτω 11 η ώρα κάπου εκεί το βράδυ. Τη Τετάρτη, έτσι, ώρα Ελλάδο. Το τονίζω για τι αγαπητέ και του αγαπητού φίλε φίλου αντίστοιχα που μένουν στο εξωτερικό. Που ξέρετε πολύ καλά ότι σα έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Ω ε, κι εγώ Έλληνα στο Αυτά. Χαιρετώ. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Ζήτω Ολυμπιακό.